Στις εγκαταστάσεις του Συλλόγου Μνημόνη βρέθηκαν η Αιγιάλ Γκολάσα και ο Σωτήρης Παπαγιαννόπουλος και πρόσφεραν χαμόγελα στα παιδιά που φιλοξενούνται εκεί. Ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, αφού ξεναγήθηκαν στους χώρους του Συλλόγου, μπήκαν στην αίθουσα όπου πραγματοποιούν τις δραστηριότητες του τα παιδιά, συνομίλησαν και φωτογραφήθηκαν μαζί τους, ενώ αυτά δεν σταμάτησαν να τους αγκαλιάζουν και να απολαμβάνουν την παρουσία των δύο ποδοσφαιριστών του Δικεφάλου. Ο πρόεδρος Συλλόγου, Νίκος Καζατζίδης, μιλώντας για το Σύλλογο και το έργο της Αμνημόνης, καθώς και τη στήριξη ΠΑΕΠΑΟΚ στο Σύλλογο, ευχαρίστησε αρχικά την ΠΑΕΠΑΟΚ που για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, όπως είπε, επισκέφθηκε το χώρο και έδωσε χαρά στα παιδιά. Όσον αφορά την ιδέα λειτουργίας του Συλλόγου Μνημόνη, ο πρόεδρος είπε ότι τα παιδιά με τύφλωση και πρόσθετα αναπηρίες δεν είχαν σωστή εκπαίδευση λόγω της σύνθετης τους αναπηρίας. Έτσι, αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε αυτό το Σύλλογο, ο οποίος απευθύνεται σε αυτά τα παιδιά με σκοπό να έχουν και αυτά ισότιμη εκπαίδευση με τα άλλα. Όσον αφορά γιατί επέλεξαν το όνομα Μνημόνη, ο κ. Καζατζίδης είπε πως το δανειστήκαν από τον αντίστοιχο Σύλλογο της Αθήνας. Το όνομα προέρχεται από την ελληνική μυθολογία και συμβολίζει την πηγή που δεν στερεύει ποτέ. Συμβολίζει την ελπίδα που πηγάζει μέσα από τις δυσκολίες της αναπηρίας των παιδιών μας για να παίρνουμε κουράγιο και να συνεχίζουμε το δικό μας έργο. Ο Σύλλογος αποτελείται από τα μέλη που είναι οι γονείς, φίλοι αλλά και συγγενείς των παιδιών. Υπάρχουν και θελοντές στις διάφορες δραστηριότητες που κάνει ο Σύλλογος, οι οποίοι προσφέρουν με τη συμμετοχή τους βοήθεια στο Σύλλογο Μνημόνη. Όσον αφορά τις δραστηριότητες του Συλλόγου, ο κ. Καζατζίδης είπε πως ο Σύλλογος κάνει αρκετά πράγματα. Μία από τις σημαντικότερες δραστηριότητες είναι η λειτουργία του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας, το οποίο αφορά την εκπαίδευση των παιδιών. Η μεγαλύτερη δυσκολία λειτουργίας του Συλλόγου είναι ουσιαστικά δύο οι δυσκολίες, καθώς η πιο μεγάλη είναι η εξέβρεση πόρων, καθώς όλα λειτουργούν με τις δικές μας δυνάμεις, είπε ο κ. Καζατζίδης. Και κατά δεύτερο, η σωστή λειτουργία του Συλλόγου με καταλυσμένο προσωπικό. Όσον αφορά την αγαπημένη δραστηριότητα των παιδιών, μία από τις πιο αγαπημένες δραστηριότητες είναι η μουσική και ό,τι έχει να κάνει με κίνηση. Γενικά τα παιδιά στην Αμνημόνη έχουν αντίληψη και καταλαβαίνουν τον κόσμο με έναν διαφορετικό τρόπο. Σκοπός μας, είπε ο κ. Καζατζίδης, είναι να αξιοποιήσουμε την κάθε δυνατότητα του κάθε παιδιού και να τις διευρύνουμε. Όταν βλέπουμε το έργο μας έχει αποτέλεσμα, στα παιδιά γεμίζουμε με αισιοδοξία και χαρά.